Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τρίτη, 30 Απριλίου και τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα. Έκριθμη η κατάσταση στη Βενεζουέλα, μετά και το κάλεσμα σε πραξικόπημα που έκανε ο αυτοανακηρυχτής πρόεδρος της χώρας, Χουάν Γουαϊδό. Οι ένοπλες δυνάμεις παραμένουν πιστές στον νόμιμο πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, όπως επισημαίνει το Υπουργείο Άμυνας της Βενεζουέλας. Επιστρέφουμε στο στούντιο για να συζητήσουμε τα όσα είδαμε με τον καλό συνάδελφο, τον Χρήστο Κιμπίζη. Χρήστο. Καλησπέρα, Αναστασία. Οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα είναι καταιγιστικές και όπως κάθε τι που γίνεται στο κράτος της Λατινικής Αμερικής, έχει την τάση να επηρεάζει τόσο την ευρωπαϊκή κεντρική πολιτική σκηνή, όσο και την πολιτική ζωή της χώρας μας. Να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή. Mm-hmm. Θυμόμαστε όλοι πως τον Ιανουάριο ο Γκουαϊδό είχε αυτοανακηρυχθεί πρόεδρος της χώρας, της Βενεζουέλας. Τότε είχαμε κάνει λόγο όλοι για υποψία πραξικοπήματος. Θυμίζω ότι στις 31 του Γενάρη το Ευρωκοινοβούλιο αναγνώρισε τον Γκουαϊδό ως de facto πρόεδρο της Βενεζουέλας. Το Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο να θυμίσουμε ότι κυριαρχεί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Δεξιά. Κύριος Βέμπερ. Ο κύριος Βέμπερ. Στις 4. Γιούνκερ, μάλλον τώρα. Βέμπερ. Τώρα είναι ο κύριος Γιούνκερ και ίσως είναι ο κύριος Βέμπερ πιο μετά. Στις 4 Φεβρουαρίου, δηλαδή 4 μέρες μετά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω Twitter δήλωσε πως η Νέα Δημοκρατία στηρίζει τον Γκουαϊδό και κάλεσε και τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, να πράξει το ίδιο. Τότε το Ευρωκοινοβούλιο είχε κάνει λόγο για μια συμβολική κίνηση. Σήμερα όμως έχουμε άλλα δεδομένα. Βλέπουμε τον Χουάν Γκουαϊδό σε βίντεο με ένοπλους στρατιωτικούς να λέει πως ξεκίνησε η τελική φάση του σχεδίου, το οποίο προφανώς έχει ξεκινήσει το σχέδιο από το χειμώνα, έτσι, για να διώξει τον νομίμως εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας, τον Νικολάς Μαδούρο. Και αναρωτιέμαι πόσο άνετα νιώθουν αυτή τη στιγμή οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Δεξιάς να βλέπουν αυτόν που στηρίζουν να καλεί τον κόσμο σε πραξικόπημα. Και όχι μόνο αυτό, να ομολογεί πως όσο τον στήριζαν έμπρακτα τους προηγούμενους μήνες, εκείνος σχεδίαζε το πραξικόπημα. Γράφει μεταξύ άλλων στο Twitter ο κ. Γκουαϊδό, οι εθνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν λάβει τη σωστή απόφαση και υπολογίζουν στην υποστήριξη του λαού της Βενεζουέλας. Δηλαδή, πόσο πιο ξεκάθαρα να το πει, πως βρισκόμαστε εν εξελίξη μιας προσπάθειας πραξικοπήματος. Και η τότε συμβολική, σε πολλά εισαγωγικά, κίνηση του Ευρωκοινοβουλίου, πλέον έχει μετατραπεί σε πλήρης κάλυψη του πραξικοπηματία Γκουαϊδό. Ο Γκουαϊδό φαίνεται πως έχει την υποστήριξη των ΗΠΑ. Αυτό δεν είναι περίεργο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει κανένα πρόβλημα να στηρίξει έναν πραξικοπηματία. Αλλά η Ευρώπη φαίνεται πως δεν έχει διδαχθεί τίποτα, δεν έχει μάθει τίποτα από τα μαθήματα που έχει πάρει στα τελευταία χρόνια. Όταν οι δεξιές και οι κεντροδεξιές ευρωπαϊκές δυνάμεις στηρίζουν πραξικοπηματίες, τότε το εκλογικό κοινό τους ή μέρος του εκλογικού κοινού τους είναι θέμα χρόνου να στραφεί προς τους original φασίστες, προς την original ακροδεξιά. Θυμίζουμε ότι προχτές το ακροδεξιό Vox πήρε 10% στην Ισπανία, όταν το 2016 είχε πάρει 0,2%. Οι μνητές της Πέμπτης Φάλαγγας του Φράγκο. Ακριβώς. Και την ίδια ώρα βούλιαξε το Λαϊκό Κόμμα. Το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα. Μόνο τυχαίο δεν είναι, νομίζω. Χρήστο Κιμπιζή, να σε ευχαριστήσουμε. Η κατάσταση ούτως ή άλλως είναι έκριθμη στην Βενεζουέλα. Τα παρακολουθείς και για ό,τι νεότερο είμαστε εδώ. Εννοείται. Συνεχίζεται για μια ακόμη μέρα η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή τις εκλογές στην Ισπανία και την επικράτηση των σοσιαλιστών του Πέτρο Σάντσεθ. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο κάνουν λόγο για εμφατική επικράτηση των προοδευτικών δυνάμεων την ώρα που μπαίνουμε στην τελική ευθεία της προεκλογικής περίοδου. Κλείσιμο της ψαλίδας ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και καταποντισμό της Χρυσής Αυγής, από την οποία παραιτήθηκε και τρίτος ευρωβουλευτής, δείχνει νέα πανελλαδική δημοσκόπηση. Πάμε τώρα στους καλούς συναδέλφους, Φίβο Κλαβδιανό και Δημήτρη Γκάτσιο, για να συζητήσουμε μετά των Ισπανικών εκλογών. Καταφέραμε να τα ελληνοποιήσουμε και να ελληνοποιήσουμε και το αποτέλεσμα των εκλογών. Ποιος πρέπει να πανηγυρίζει για την επικράτηση του Πέδρο Σάντσεθ, Φίβε, το Κινάλ ή ο ΣΥΡΙΖΑ? Η Νέα Δημοκρατία, γιατί είχαμε και τον κύριο Γεωργιάδη που πανηγύριζε, μόνο ότι πήγε τόσο κακά το. Νομίζω ότι κανείς δεν πρέπει να πανηγυρίζει, αλλά τα πράγματα πάνε σε μια κατεύθυνση στην οποία στηρίζει το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ δεν στηρίζει η Φόφη Γεννήματά. Τι θέλω να πω, ότι δεν πρόκειται για μια σοσιαλδημοκρατία αντίστοιχη με το Κινάλ. Ίσα-ίσα, ο Πέτρος Σάντσεθ έχει δώσει πολύ σκληρή μάχη στο εσωτερικό του κόμματός του, με τους βαρόνους, όπως αντίστοιχα ο κύριος Βενιζέλος, οι οποίοι ήθελαν να είναι κεντρικό κόμμα, κεντροδεξιό σχεδόν οι σοσιαλιστές. Αντιθέτως, αυτός την ήθελε σε αριστερή κατεύθυνση, τους σοσιαλιστές, το κόμμα του. Και μάλιστα, αυτούς που λέει η Φόφη Γεννηματά λαϊκιστές, δηλαδή τους Ποδέμος, ο κύριος Σάντσεθ έχει πει και προεκλογικά και μετεκλογικά, με έναν τρόπο όχι σαφή αλλά ξεκάθαρο ως εκτίμηση να το πει κανείς, ότι θα συνεργαστεί μαζί τους. Άρα είναι δύο τελείως διαφορετικά κόμματα. Το ένα κόμμα, το Κινάλ, είναι ένα
κόμμα το οποίο θέλει να συνεργαστεί με τη δεξιά, αυτό υποκρύπτει η πολιτική ίσων αποστάσεων, ενώ το άλλο είναι ένα κόμμα που κοιτάει προς τα αριστερά και συνεργάζεται με τους Ποδέμους. Και το βλέπουμε αυτό και στην Πορτογαλία, δεν είναι η μόνη χώρα, και είναι αυτό ακριβώς που ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι πρέπει να κάνει η Ευρώπη. Μια συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Και γι' αυτό κάνει και την Προοδευτική Συμμαχία. Είχαμε ωστόσο αναφορά από τον εξαπορήτων του κυρίου Σάντσες και κορυφαίο υπουργό του στην προηγούμενη κυβέρνηση. Είχαμε και αναφορά για το ότι αποφεύχτηκε το Πασοκιθασιόν. Ναι, το Pacification στα αγγλικά. Ναι, γιατί δεν μηδενίστηκε η δύναμη των σοσιαλιστών, ακριβώς γιατί πήρε την επιλογή της αριστερής τροφής. Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν βγαίνει ο κύριος Σάντσες στον μπαλκόνι την πρώτη μέρα που πανηγυρίζουν με κάποια στελέχη του Σοσιαλιστικού Κόμματος, από κάτω του φωνάζουν με τους Ποδέμους μπορούμε. Ουσιαστικά είναι και ταυτόλογια. Το σίσε που έδε αυτό ακριβώς, το σύνθημα. Ναι, μπορούμε. Αυτό το πράγμα δείχνει ότι ο κόσμος της Σοσιαλδημοκρατίας θέλει τη Σοσιαλδημοκρατία αριστερή, φιλεργατική για τις λαϊκές μάζες. Όχι για να συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη που συμβαίνει εδώ πέρα στην Ελλάδα. Βεβαίως παίζει ρόλο το αν θα είναι κάποιο ρόλο, αν θα είναι η αριστερά το κυρίαρχο κόμμα στην προοδευτική παράταξη ή μια αριστερό στη Σοσιαλδημοκρατία, αλλά το μεγάλο πράγμα, το δάσος, όχι το δέντρο, είναι αν κερδίσουν σε κάθε χώρα οι προοδευτικές δυνάμεις ή οι συντηρητικές δυνάμεις. Δημήτρη, πώς βλέπει το ιστορικό χαμηλό του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος η Νέα Δημοκρατία? Το βλέπει, την αφορά? Την αφορά. Από τη στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει τοποθετήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην αιχμή της προεκλογικής του εκστρατείας, δηλαδή περιμένει πάρα πολλά το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, νομίζω ότι ναι, βλέπουν το, παρακολουθούν το αποτέλεσμα στην Ισπανία, αλλά παρόλα αυτά έχουν την αίσθηση... Από τον Ισπανό δεν περίμεναν. Ναι? Από τον Ισπανό... Εγώ γνωρίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η αιχμή του δόρατος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος όσον αφορά στη νίκη κατά του λαϊκισμού, στη νίκη εναντίον των άκρων. Και η πρόσφατη επίσκεψη εδώ του Μάνφρεντ Βέμπερ, αυτό έδειξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα η ιστορία επιτυχίας την οποία αναμένουν όχι μόνο στις 26 Μαΐου και στις ευρωεκλογές, αλλά και στις εθνικές εκλογές που θα ακολουθήσουν όποτε και αν στηθούν οι περιβόητες εθνικές κάλπες τις οποίες όλοι αναμένουμε. Διαβάζουν το αποτέλεσμα στη Νέα Δημοκρατία, ωστόσο... έχει πάρει τέτοια τροπή, νομίζω, το όλο πράγμα στο εσωτερικό. Η ψαλίδα κλείνει πάντως. Η ψαλίδα κλείνει, νομίζω λογικά κλείνει η ψαλίδα, ούτως ή άλλως θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ψαλίδα. Όσο συσπυρώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, όποια συσπήρωση μπορεί να έχει στον δρόμο προς ευρωεκλογές, υπάρχει ένα μικρό κλείσιμο της ψαλίδας. Δεν νομίζω να ανησυχούν στη Νέα Δημοκρατία. Το όλο αφήγημά τους είναι ένα αφήγημα νίκης στις εκλογές που έρχονται. Σε αυτό ποντάρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε αυτό ποντάρει ο Οδός Πειραιός. Δεν νομίζω να αλλάζει ο σχεδιασμός, δεν νομίζω να αλλάζει στρατηγική. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν αν δει κανείς πίσω από τις γραμμές αυτών που εκφέρουν τα κεντρικά στελέχη των κομμάτων και του Κινάλ και της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχουν μικρές αλλαγές. Καταγράφω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου αξιολόγησε αλλιώς από ότι η κυρία Γεννήματα. Συχνά αξιολογεί αλλιώς, ναι, βέβαια, ο κύριος. Έχει μια σημασία όμως, γιατί είναι άλλο πράγμα να καταγράφεται μια μεγάλη νίκη του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος μετά από πάρα πολύ καιρό, από πάρα πολλές ήττες. Όπως επίσης και η Νέα Δημοκρατία θεωρώ ότι διαβάζει προσεκτικά κάτι ακόμα. Ότι δεν πρέπει να δείξει ανοχή στην ακροδεξιά ή μετριοπαθής κεντροδεξιά. Στην Ισπανία το πλήρωσε πολύ που είπε ότι μπορεί να συγκυβερνήσει με το Vox. Το να το χαϊδεύεις είναι κακό. Και με αυτό να κλείσουμε, κύριοι. Φίβε, Δημήτρη, σας ευχαριστούμε πολύ. Yes. Σημαντική μείωση σε φόρους και τέλη θα περιλαμβάνει το νέο πακέτο ελαφρύνσεων που επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Οι ανακοινώσεις εκτιμάται ότι θα είναι θέμα ημερών, με το οικονομικό επιτελείο να έχει ήδη κοστολογήσει μέτρα όπως η μείωση του φόρου εισοδήματος, του ΦΠΑ και του ΕΜΦΙΑ. Να καλωσορίσουμε τώρα στο στούντιο τον Κωνσταντίνο Μαραβελίδη. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για πάμε να δούμε. Βλέπω μοιράζονται χρήματα. Είδα όμως και τον τζίρο να μειώνεται στην διάρκεια των γιορτών. Κατανάλωσαν λιγότερο οι πολίτες. Οι πρώτες εκτιμήσεις από την αγορά, από το ΕΒΕΠ, δείχνουν ότι είχαμε μία μείωση του τζίρου 120 με 150 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά γενικά ο πασχαλινός τζίρος είναι μικρός. Στην αγορά είναι 1,5 δισεκατομμύριο. Έφυγαν δηλαδή... και πολλοί από την άλλη.
Ναι, απλά πρέπει να πούμε ότι γι' αυτό έχουν πολύ μεγάλη σημασία αυτά τα νέα μέτρα που έρχονται, αυτές οι ελαφρύνσεις, να είναι μόνιμου χαρακτήρα. Δηλαδή, τι, βλέπουμε ότι έχουμε μια μεγάλη υπεραπόδοση στα δημοσιονομικά. Για τέταρτη χρονιά η Ελλάδα έχει πετύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους, το στόχο δηλαδή για πλεώνασμα και μάλιστα έχει υπερπλεώνασμα. Αυτά τα παραπάνω χρήματα που φεύγουν από την ελληνική αγορά, με τα μόνιμα αυτά μέτρα θα μπορέσουν να παραμείνουν και να βοηθήσουν τις δυνάμεις εσωτερικές της αγοράς για ανάπτυξη. Δηλαδή, να μην φεύγουν αυτά τα χρήματα από την αγορά, να τα μαζεύει το κράτος και μετά να τα μοιράζει, αλλά να παραμένουν στην αγορά ώστε να μπορέσουν να γίνουν περισσότερες κινήσεις, να έχουν μεγαλύτερη καταναλωτική δύναμη τα νοικοκυριά, να μπορέσει να αυξηθεί ο τζίρος των επιχειρήσεων, να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα καλό κλίμα που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να νιώσουν πιο σίγουρες και να προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις. Και όταν λέμε νέες επενδύσεις, συνήθως αυτά συνοδεύονται και από νέες θέσεις εργασίας. Οπότε με αυτόν τον τρόπο έχεις με ένα σμπάρο δύο τριγώνια και μπορείς να μειώνεις ταχύτερα και την ανεργία. Γι' αυτό βλέπουμε όλα τα μέτρα τα οποία έχουν ακουστεί, αυτά τα σενάρια για την μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας κατά μία μονάδα από το 24 στο 23, την, να πάει εστίαση στον μικρό συντελεστή και να φύγει από το 24 και να πάει στο 13. Όλα αυτά δείχνουν ότι θα βοηθήσουν την ελληνική αγορά να κινηθεί με ταχύτερους ρυθμούς. Και αυτό είναι που πρέπει να κοιτάμε. Γιατί αν έχει πραγματική ανάπτυξη, αν δηλαδή κινείται περισσότερο χρήμα μέσα στην αγορά, τότε και το κράτος μαζεύει περισσότερα έσοδα. Γιατί γίνονται περισσότερες συναλλαγές, άρα με το ΦΠΑ μαζεύεις περισσότερα χρήματα. Για να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου και με αυτό να κλείσουμε με την απάντησή σου, Κωνσταντίνε. Είναι προεκλογικά αντίδωρα ή είναι, αυτή είναι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης? Ό,τι και να κάνεις, αν ανακοινώνεις μέτρα πριν από τις εκλογές, θα έχουν και πολιτικό χαρακτήρα. Θα φανούν και προεκλογικά, σίγουρα. Αλλά από εκεί και πέρα, αν είναι μόνιμα μέτρα, μέτρα τα οποία θα ισχύουν, θα ενσωματωθούν στην ελληνική οικονομία, τότε αυτό δεν είναι για κάτι εφάπαξ που δίνεις, δεν είναι απλά ένα επίδομα, πάρε τώρα για να βγω στις εκλογές. Είναι ένα μόνιμο μέτρο που αλλάζει τον τρόπο που κινείται η ελληνική οικονομία. Και είναι πάγια αιτήματα της ελληνικής αγοράς. Δηλαδή, είναι ότι το σκέφτηκε κάποιος σε ένα γραφείο στο Υπουργείο Οικονομικών. Λέει, να δώσουμε ένα μέτρο, αλλά να φέρουμε κάτι. Είναι κάτι το οποίο ζητάει η αγορά και εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί είναι μεγάλες και πολλές οι αδικίες των μνημονίων και τώρα υπάρχει μια ευκαιρία να διορθωθούν κάποιες από αυτές. Μετά την έξοδο από αυτά, λες. Ναι, αλλά να πούμε κάτι σημαντικό. Δεν γίνεται όλα τα μέτρα όσα έχουν ακουστεί να γίνουν όλα μαζί. Αυτό θα ήταν κουτό, γιατί όλα μαζί είναι πάρα πολλά τα χρήματα τα οποία χρειάζεται. Δεν έχει τόσο μεγάλο δημοσιονομικό χώρο. Το κλειδί ποιο είναι? Ότι στο νέο μεσοπρόθεσμο μπαίνει μέσα και το 2021 και έτσι δημιουργείται συνολικά ένας δημοσιονομικός χώρος 5 δισεκατομμυρίων ευρώ την επόμενη τετραετία. Οπότε μπορεί σήμερα να σχεδιάσει την ανάπτυξη για το αύριο. Μάλιστα. Κωνσταντίνε Μαραβελίδη, να σε ευχαριστήσουμε. Καλό βράδυ. Έφτασε η ώρα της πολιτικής μας συζήτησης. Μαζί μας στο στούντιο είναι ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Νίκος Γρακός. Κύριε Γρακέ, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Κόντρα. Καλησπέρα σας. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε. Εσείς ζείτε στην Γαλλία. Πάμε να σχολιάσουμε όμως το αποτέλεσμα των ισπανικών εκλογών. Εργαλειοποιήθηκε από την ελληνική, από την εγχώρια πολιτική σκηνή? Σε ένα βαθμό, ναι, και μπορώ να πω ότι με εκπλήσει αυτή η συζήτηση και η προσαρμογή όλων των διεθνών καταστάσεων στα ελληνικά δεδομένα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι πρέπει λίγο να φύγουμε από τον ελληνοκεντρισμό, που είναι ένα ελάττωμα στην ανάλυση της διεθνούς κατάστασης, και να δούμε ότι τα προβλήματα είναι όχι μόνο πανευρωπαϊκά αλλά και παγκόσμια, και ότι το να φέρουμε τα ζητήματα της Ισπανίας ή της Γαλλίας στα ελληνικά πλαίσια μόνο... Να τα ελληνοποιούμε. Ναι, είναι λίγο εύκολο. Πρέπει να δούμε ότι σαφώς μας λυπεί η άνοδος της ακροδεξιάς και η κατά κάποιο τρόπο κληρονόμοι του φραγκισμού που θα βρεθούν στο Ισπανικό Κοινοβούλιο, αλλά βλέπουμε ότι οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να συγκροτήσουν κυβέρνηση, και επίσης να μην βλέπουμε με ποδοσφαιρικούς όρους τα ποσοστά του κάθε κόμματος. Πιστεύω ότι από τη μικρή εμπειρία που είχα στο Παρίσι, από μια μεγάλη περιοδία που είχαμε κάνει Ποδέμος και ΣΥΡΙΖΑ μαζί, καλεσμένοι από οργανώσεις της Γαλλικής Αριστεράς, είδα και τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι Ποδέμος. Είναι ένα πολύ νέος, ένας νέος τρόπος πολιτικής δράσης,
Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα ομογενές κόμμα. Δεν είναι καν ένα κόμμα κλασικό. Αντιθέτως έφτασαν και στα πρόθυρα της διάσπασης. Σωστά, κανένα. Βεβαίως. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για κάποιο μικρό ποσοστό. Επίσης πρέπει να δούμε αύξηση ή μείωση. Πρέπει να δούμε επίσης ότι έχουμε την Ενωμένη Αριστερά. Συνεργάζονται με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ισπανίας. Και να μην ξεχνάμε ότι η Ισπανία είναι μια χώρα συνομοσπονδία. Δηλαδή όταν μιλάμε για την Καταλωνία, για τα ζητήματα της αυτονομίας κάποιων περιοχών, δεν είναι ο ίδιος ακριβώς σχηματισμός, πολιτικός σχηματισμός σε κάθε περιοχή της Ισπανίας. Mm-hmm. Πρέπει να δούμε επίσης το ρόλο που παίζουν οι Τσιουταδάνος, δηλαδή το μόρφωμα αυτό που φτιάχτηκε κάπως αντίστοιχα με το δικό μας ποτάμι, αλλά με σκοπό να αναχαιτήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης από τους σοσιαλιστές και από τους Ποδέμος. Μην ξεχνάμε επίσης ότι όταν μιλάμε για σοσιαλιστές, δεν πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε μια δεξιά σοσιαλδημοκρατία, γιατί για παράδειγμα εγώ προσωπικά είχα αντιτεθεί στην συνεργασία κομμουνιστών και σοσιαλιστών στο Δημαρχείο του Παρισιού, αλλά είδαμε ότι η συνεργασία αυτή με το Κομμουνιστικό Κόμμα έφερε πολύ θετικά αποτελέσματα στον τομέα της στέγασης, σε άλλους κοινωνικούς τομείς, και ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα μόνο με τις ετικέτες. Κύριε Γρέκη, ακούγοντάς σας, ακούω έναν Ευρωπαίο πολίτη σίγουρα. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει εικόνα του τι συμβαίνει, τουλάχιστον στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα συζητάμε για το αν ο Πολάκης έκανε καλά που έκανε αυτή την ανάρτηση για τον Κυμπουρόπουλο, αν ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει δίκιο που θέλει την ήττα των κομμουνιστών. Η φωνή σας πού μπορεί να χωρέσει σε αυτό το μικροπολιτικό πολιτικό πλαίσιο? Έχω εκπλαγεί θετικά από την ανταπόκριση της παρουσίας μου στις εκλογές. Και πιστεύω ότι πολύ καλά έκανα και δέχτηκα την ανάμειξή μου σε αυτό τον εκλογικό αγώνα. Η θετική μου έκπληξη είναι ότι ο κόσμος, ακόμα και όταν διαφωνεί με αυτά που λέω, και κυρίως τότε με ενδιαφέρει γιατί διαφωνεί, διαφωνεί σε ένα πολύ καλό επίπεδο με επιχειρήματα και διψά για ένα πολιτικό λόγο που δεν περνά από τις ετικέτες. Mm-hmm. Υπήρξε σήμερα ένα πολύ αρνητικό σχόλιο για συνέντευξή μου σε Κυριακάτικη Εφημερίδα, όπου θέλησα να συγκρίνω την πολιτική σκηνή της μεταπολίτευσης με τη σημερινή πολιτική συγκυρία. Δεν κατάλαβε ο σχολιαστής ότι δεν το είπα με τρόπο απαξιωτικό για τη σημερινή πολιτική σκηνή, αλλά με τρόπο σεβασμού προς αυτούς οι οποίοι, και το ίδιο δυστυχώς συμβαίνει και στη Γαλλία, θεωρούσαν ότι το βασικό προτέρημα ενός πολιτικού είναι η περιστήχησή του από τον πνευματικό κόσμο και από ανθρώπους που ψάχνουν, που ερευνούν, που προωθούν λίγο την πνευματική ζωή του τόπου. Αυτό το είδαμε στη Γαλλία μετά την εκλογή του Νικολά Σαρκοζή, να μην θεωρείται πια ένα προτέρημα για κάποιον πολιτικό, και δυστυχώς μερικές φορές το βλέπουμε και σήμερα στην Ελλάδα σε όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς, και βλέπουμε ότι η πολιτική δεν έχει αυτή την παραγωγή, αν μπορούμε να πούμε, ενός λόγου παιδευτικού, μιας ιδεολογίας, μιας φιλοσοφικής στάσης απέναντι στα πράγματα. Μιλώντας για στάση απέναντι στα πράγματα, όταν ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά σας, είδαμε δεκάδες δημοσιεύματα τα οποία δεν τα απασχολούσε το βιογραφικό σας, τα απασχολούσε το γεγονός ότι έχετε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με ομόφυλό σας, με έναν άνδρα. Είναι ακόμα πιο διαφορετικό, με επιτρέψετε να πω. Στην Ελλάδα έχουμε το σύμφωνο συμβίωσης, στη Γαλλία έχουμε καταφέρει να έχουμε το σύμφωνο συμβίωσης για όποιους το θέλουν, αλλά να έχουμε και δυνατότητα γάμου. Εγώ είμαι παντρεμένος με τον σύντροφό μου και μάλιστα δεν είχαμε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, γιατί θέλαμε να έχουμε μια σχέση που είναι δεύτερης κατηγορίας. Περιμέναμε να μπορούμε να παντρευτούμε. Και ο γάμος μας ήταν περισσότερο ένα γλέντι αγάπης με πάρα πολλούς φίλους διαφορετικών οικογενειακών καταστάσεων, ναι, όλοι μας οι συγγενείς, τα παιδιά, τα ανήψια. Δεν ήταν ένας γάμος μιας κοινότητας, και πιστεύω ότι σιγά σιγά και σε όλη την Ευρώπη θα επικρατήσει η δυνατότητα, αυτό που είχαμε πει σε διαδηλώσεις, έχω το δικαίωμα αν θέλω να μην παντρευτώ.
Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι και εγώ ο ίδιος και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω βλέπει την προσωπικότητά μου ως πολύπλευρη προσωπικότητα με οπωσδήποτε κάποια λατώματα ή άσχημες πλευρές, αλλά πιο πολύ προωθεί την προσφορά μου για τον ελληνικό πολιτισμό στην Ευρώπη. Πριν πάμε στον ελληνικό πολιτισμό στην Ευρώπη, επειδή η ελληνική κοινωνία έχει συντηρητικά αντανακλαστικά, το γνωρίζετε. Όλο αυτό που λέτε, κακώς λέω εγώ, θα προκαλέσει όμως. Μπορώ να σας πω ότι οι υποστηρικτές, αυτοί που με έστειλαν πολύ θερμά μηνύματα αγάπης, ήταν περισσότεροι από την επαρχία, από απομακρυσμένες περιοχές της επαρχίας, άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, μητέρες που μου μίλησαν για τα παιδιά τους, παλιοί μαθητές μου, συμμαθητές, ακόμα και από το δημοτικό σχολείο. Δεν είχα μια υποστήριξη από τον κόσμο του πνεύματος ή από τους ανθρώπους που ζουν σε κάποια αστικά κέντρα με μια μεγαλύτερη πρόσβαση σε κάποιες νεωτερικές εντός εισαγωγικών ιδέες. Αλλά πιστεύω ότι τελικά η ελληνική κοινωνία, ελπίζω η να μην είναι υπερίσχυσε δηλαδή. Νομίζω ναι. Πιστεύω δηλαδή ότι την προηγούμενη Δευτέρα η δύναμη της αγάπης που δέχτηκα από τον κόσμο ήταν τέτοια, μία από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μου. Και δεν το έλαβα αυτό από φίλους παλιούς, από ανθρώπους που ζουν και αυτοί με το σύντροφο ή γυναίκες με τη σύντροφό τους, αλλά από οικογένειες. Δηλαδή είδα ότι τα χρόνια που είμαι καθηγητής, 37 χρόνια, οι οικογένειες των συνεργατών μου, λέω την έννοια οικογένειες με την πολλαπλότητά τους, διαφορετικού τύπου οικογένειες, με υποστηρίζουν ως άνθρωπο και όχι ως ετικέτα. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή στο γάμο μας με το Φιλίπ Ρενιέ ήταν 300 καλεσμένοι όλων των κοινωνικών καταστάσεων, βεβαίως ίσως του δικού μας περίγυρου, αλλά δεν είχαμε μια συγκεκριμένη ομάδα. Για παράδειγμα, υπήρχαν καθολικοί, πεισμένοι καθολικοί πιστοί που πάνε στην εκκλησία. Μάλιστα, μια πολύ καλή μου φίλη που είναι καθηγήτρια καθηγητικού σχολείου ήταν παρούσα στο γάμο, ενώ είχε πάει σε μια διαδήλωση. Γνωρίζετε όμως ότι στην Ελλάδα υπάρχουν, για παράδειγμα, κληρικοί οι οποίοι καλούν τους πιστούς να φτύνουν. Ναι, αλλά συγχρόνως όμως κάποιοι φίλοι μου της αριστεράς δεν κατάλαβαν, γιατί στο προσωπικό μου λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης είπα χρόνια πολλά για το Πάσχα και είπα ότι οι πιστοί δεν ταυτίζονται με αυτούς τους κληρικούς, και μην ξεχνάμε ότι αν εγώ υποστηρίζω τον διαχωρισμό της Εκκλησίας με το κράτος, δεν το κάνω με αντικληρικό αγώνα, ούτε με αντιθρησκευτικό αγώνα, αλλά γιατί πιστεύω ότι η Εκκλησία υπέφερε, για παράδειγμα, από τη χρησιμοποίησή της από τη δικτατορία, και ότι έβαλα την επομένη κάποιου σκανδάλου με μια φωτογραφία, τις φωτογραφίες των κληρικών που ήταν στο ΕΑΜ, ήταν στην κυβέρνηση του Βουνού, και οι οποίοι δεν αποποιήθηκαν την πίστη τους στη μεταφυσική, στο χριστιανισμό. Δηλαδή κάποιος χριστιανός εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου. Είναι πολύ σημαντικό που το ξεκαθαρίζετε, γιατί υπάρχει έτσι ένα θολό τοπίο. Δεν ξέρετε πόσοι καθηγητές στο σχολείο που δουλεύω, στο σύλλογο που δουλεύω, είναι πιστοί χριστιανοί και δουλεύουμε με αγαστή συνεργασία. Δεν πιστεύω ότι, εφόσον ο χριστιανισμός είναι αγάπη, υπάρχουν στη Γαλλία οι κοινωνικά δρόντες χριστιανοί. Υπήρχαν αυτό που λέγαμε παλιά οι πρέτρουβριέ, δηλαδή η μετάφραση θα ήταν ιερείς εργάτες, οι οποίοι για να είναι κοντά στον εργαζόμενο κόσμο δούλευαν σε εργοστάσια για να είναι μέσα στον κόσμο της εργασίας. Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο για μένα. Εσείς στη Γαλλία διδάσκετε. Τι ακριβώς κάνετε εκεί, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει. Γνωρίζει μόνο το κομμάτι του γάμου σας. Πήγα στη Γαλλία με γαλλική υποτροφία, όντως καθηγητής γαλλικών για τους Έλληνες και ελληνικών για τους ξένους. Μεταπτυχιακά έκανα μία έρευνα πάνω στη διδασκαλία ξένων γλωσσών μέσω των θεατρικών τεχνικών και ασχολήθηκα με τη μεθοδολογία της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών γενικά. Από το 1994 δουλεύω πάρα πολύ για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας στη Γαλλία. Δεν περιορίζεται μόνο σε μαθήματα σε ενήλικες, αλλά κυρίως σε εκδηλώσεις για την ελληνική λογοτεχνία, για τη μετάφρασή της στα γαλλικά, για το θέατρο στη Γαλλία, το ελληνικό θέατρο, για παραστάσεις, για συναυλίες κλπ. Πρέπει η ελληνική πολιτεία να βοηθήσει τους απόδημους Έλληνες, την ελληνική κοινότητα, για παράδειγμα Παρισιού, το δίκτυο φιλελληνικών και ελληνογαλλικών συλλόγων στο Παρίσι,
άλλους συλλογικούς φορείς, ώστε η ελληνική παρουσία να είναι σημαντική και όλοι αυτοί που είναι ο σύγχρονος φιλελληνισμός θα βοηθήσουν την Ελλάδα σε περιπτώσεις δυσκολίας. Για παράδειγμα, πιέζουν την πολιτική σκηνή στη Γαλλία και σε άλλες χώρες το αντίστοιχο, ώστε η Ελλάδα να μην επομίζεται όλο το προσφυγικό πρόβλημα, όλες τις μεταναστευτικές ροές και να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει τις ευθύνες της. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ τον εαυτό μου αριστερό ευρωπαϊστή και δεν πιστεύω ότι η αποχώρηση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έστω αυτήν τώρα που λειτουργεί αντιδημοκρατικά, θα είναι ένα θετικό μέτρο για την Ελλάδα. Μάλιστα. Κύριε Γρακέ, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη χαρά που ήσασταν απόψε εδώ στο Κόντρα. Να είστε καλά, καλό αγώνα. Ευχαριστώ πολύ. Ελεύθεροι αφέθηκαν προκειμένου να απολογηθούν οι 7 συλληφθέντες για τον τραγικό θάνατο του 53χρονου οικονολήπτη κατά τη διάρκεια του Σαϊτοπόλεμου την Κυριακή του Πάσχα στην Καλαμάτα. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία 3 ημερών προκειμένου να ετοιμάσουν την επιρρεσπιστική τους γραμμή κατά την αυτόφορη διαδικασία. Ενώ εντείνεται η γενική κατακραυγή της κοινωνίας που ζητά να αποδοθούν ευθύνες. Στο μεταξύ, στην άλλη τραγωδία στη Θήβα, οι αρχές βρίσκονται πολύ κοντά στον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος πυροβόλησε και τραυμάτισε το 8χρονο κορίτσι στις Θεσπιές Βιωτίας. Η μικρή Αλεξία εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Την τριήμερη από τον νόμο προθεσμία ζήτησαν και έλαβαν από το αυτόφορο τριμελές πλημελιό δικείο Καλαμάτας οι 7 συλληφθέντες για τη φωνική σαΐτα που αφαίρεσε τη ζωή του 54χρονου οικονολήπτη Κώστα Θοδωρακάκη στο Σαϊτοπόλεμο ανήμερα το Πάσχα. Έτσι, η δίκη αναβλήθηκε για την Παρασκευή, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε να αφήσει ελεύθερους τους κατηγορούμενους οι οποίοι ήταν υποκράτηση από το βράδυ της Κυριακής. Σύμφωνα με τα όσα διέρευσαν, οι 7 συλληφθέντες αναφέρθηκαν στην τακτική του Δήμου, λέγοντας πως η απόφαση για τη διεξαγωγή του εθήμου ήταν ομόφωνη, ενώ ο Δήμος, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες από τις καταθέσεις των 7 κατηγορουμένων, προσέφερε και το ποσό των 12.000 ευρώ προκειμένου να αγοράζονται οι σαΐτες. Για το θάνατο του 53χρονου πράτερ που χτυπήθηκε ενώ κατέγραφε το Σαϊτοπόλεμο, κατηγορείται ένας δημοτικός σύμβουλος, στον οποίο ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εξαμέλειας και για παράβαση του νόμου περί βεγγαλικών και όπλων. Στους υπόλοιπους ασκήθηκε μόνο δίωξη για την παράβαση του νόμου περί βεγγαλικών. Την ίδια ώρα συνεχίζεται ο σάλος και η κατακραυγή που προκάλεσαν οι δηλώσεις του Δημάρχου Παναγιώτη Νίκα μετά το θάνατο του οικονολήπτη. Ο Δήμαρχος, ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε σχολιάζοντας το τραγικό περιστατικό ότι ο Σαϊτοπόλεμος δεν πρέπει να σταματήσει γιατί κάνει καλό στον τόπο. Το έθιμα μετρά 150 χρόνια και δεν θα πρέπει να απαγορευτεί γιατί είναι στο DNA των Μεσσήνιων. Για τη δήλωση αυτή του Δημάρχου, την οργή του εξέφρασε ο γιος του αδικοχαμένου μέσω από ανάρτησή του στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Λίγη ανθρωπιά δεν βλάπτει. Στο DNA των Μεσσηνίων είναι και η ανθρωπιά, όχι μόνο αυτά τα έθιμα. Δηλώνω δημοσίως πως θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να οδηγηθούν οι υπαίτιοι ενώπιον της δικαιοσύνης και αυτή θα αποφασίσει από εκεί και πέρα. Μετά τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσαν οι δηλώσεις του Δημάρχου, ο Παναγιώτης Νίκας προχώρησε σε πλήρη αναδίπλωση. Είναι προφανές πως ύστερα από το χθεσινό συγκλονιστικό γεγονός της απώλειας ανθρώπινης ζωής, η συνέχιση ημί του εθήμου πρέπει να αντιμετωπιστεί σε συνεργασία με την πολιτεία και με εξέταση όλων των παραμέτρων, ιδιαιτέρως αυτών που συνδέονται με την ασφάλεια. Τα θερμά μας λυπητήρια στην οικογένεια του αδικοχαμένου Κώστα. Οι απαράδεκτες δηλώσεις του προερχόμενου από τη Νέα Δημοκρατία Δημάρχου Καλαμάτας και υποψήφιου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί DNA των Μεσσηνίων δικαίως προκάλεσαν την αγανάκτηση σύσσωμης της ελληνικής κοινωνίας. Θα πρέπει να αποδοκιμαστούν και από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη, εκτός και αν το γεγονός ότι ο Παναγιώτης Νίκας ήταν από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που υπέγραψαν για να είναι υποψήφιος αρχηγός της, τον αναγκάζει να αντιμετωπίζει διαφορετικά το θέμα. Το θανατηφόρο έθιμο πρέπει να σταματήσει. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να αποδοκιμάσει και να πάψει να στηρίζει τον κύριο Νίκα, ο οποίος αδυνατεί να κατανοήσει ότι χάθηκε μία ζωή. Την ώρα που στην έξοδο του Πάσχα έχουν μηδενιστεί τα θανατηφόρα δυστυχήματα λόγω της υλοποίησης των μεγάλων οδικών αξώνων, η Νέα Δημοκρατία επιμένει στη διατήρηση εθήμων που οδηγούν κάθε χρόνο σε απώλεια ανθρώπινων ζώων και τραυματισμούς μικρών παιδιών. Θα απομείνουν με το Σαϊτοπόλεμο. Ο οικονολήπτης που έχασε τη ζωή του στην Καλαμάτα και οι 8χρονοι που δίνει μάχη για τη ζωή μας θέτουν πρώτων ευθυνών μας. Τα έθιμα που αφαιρούν ζωές πρέπει να πεθάνουν. Με τη συμβολή και της ηγεσίας και της κοινωνίας. Ας χαθούν καλύτερα κάποιες ψήφοι παρά να χαθούν κι άλλες ζωές. Οι περισσότεροι πολίτες ζητούν να καταργηθούν πασχαλινά έθιμα όπως αυτό της Καλαμάτας, ενώ επιρρύπτουν ευθύνες τόσο στο Δήμαρχο της πόλης όσο και στην αστυνομία. Αυτά έπρεπε να είχαν σταματήσει προπολού. Είναι επικίνδυνα έθιμα. Ο Δήμαρχος έπρεπε ήδη να τον είχαν καθαιρέσει.
ανεπίτρεπτη συμπεριφορά του. Ήθελε να μας πει ότι για τον τουρισμό πρέπει να σκοτώνεται ο κόσμος. Όχι, δεν πρέπει να συνεχιστούν. Αυτά πρέπει να σταματήσει. Έχει ευθύνη Δήμος. Πρώτο Δήμος, μετά αστυνομία. Κανονικά αυτά πρέπει να σταματήσουν γιατί είναι λίγο επικίνδυνα. Κανονικά πρέπει να σταματήσουν. Τη στιγμή που δεν παίρνουν μέτρα ασφαλείας, δεν τηρούν το έθιμο όπως πρέπει και μακριά από τον κόσμο, δεν γίνεται αλλιώς, πρέπει να σταματήσουν. Η ανθρώπινη ζωή έχει μεγαλύτερη αξία από τα έθιμα. Και καλά θα κάνουμε να σοβαρευτούμε ή να πάρθουν κάποια πιο σοβαρά μέτρα προστασίας ή να καταργηθεί. Πιστεύω ότι είναι συνυπεύθυνοι όλοι. Και δεν είναι και το μοναδικό. Νομίζω ότι κάπου πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα. Έπρεπε να έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Η αστυνομία. Και η αστυνομία. Σαφέστατα. Πρέπει τον κόσμο να τον κρατάει σε απόσταση. Αυτό που συμβαίνει είναι απαράδεκτο με τις κουρτίδες. Θα πρέπει να σταματήσουν αυτά τα έθιμα. Βεβαίως να σταματήσουν. Βεβαίως να σταματήσουν. Υπάρχουν και μικρά παιδιά. Αυτά έπρεπε να έχουν σταματήσει εδώ και χρόνια. Πάρα πολλά. Δεν είναι δυνατόν να σκοτώνεται ο κόσμος και να βγαίνει κάποιος κύριος εκεί που κάνει και κομμάτι ο δήμαρχος και να λέει ότι θα συνεχιστούν. Απαράδεκτα πράγματα. Και ντροπή του. Ντροπή του. Αν θα πρέπει να συνεχιστούν. Δεν θα πρέπει. Για μένα δεν θα πρέπει γιατί κινδυνεύουν ζωές. Και ο δήμαρχος νομίζω είπε ότι θα συνεχιστεί με περισσότερη ασφάλεια, κάτι τέτοιο. Αυτό για μένα προσωπικά δεν λέει τίποτα. Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον εκλεκτό συνάδελφο από την Νότια Ελληνική Τηλεόραση, Παναγιώτη Μουρίκη. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αναστασία. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Τι γίνεται εκεί? Είδαμε ότι ο δήμαρχος χρηματοδοτούσε τον σαϊτοπόλεμο. Ναι, αυτό είναι γνωστό, γίνεται κάθε χρόνο. Ο Δήμος Καλαμάτας είναι ο βασικός χρηματοδότης της συγκεκριμένης διοργάνωσης και είναι και ο βασικός υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Ναι, αλλά είπε ότι δεν θα σταματήσει το έθιμο. Ορίστε. Έκανε μία δήλωση ότι δεν θα σταματήσει το έθιμο. Ναι, αυτή ήταν η αρχική δήλωση του κυρίου Νίκα, του Δημάρχου Καλαμάτας, ο οποίος δήλωσε ότι είναι στο DNA της Μεσσηνίας και ότι υπάρχει πολιτικό κόστος για την κατάργησή του. Βεβαίως, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν πανελλαδικά, ο κύριος Νίκας επιχείρησε σήμερα να αναδιπλωθεί. Είναι αλήθεια αυτό. Έκανε νέες δηλώσεις που ουσιαστικά μιλούν για κατάργηση του συγκεκριμένου εθίμου. Αλλά αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί να δικαιολογήσει την αρχική δήλωση του κυρίου Νίκα. Και έχω την αίσθηση, Αναστασία, ότι η δεύτερη δήλωση, η δήλωση δηλαδή με την οποία παίρνει πίσω την πρώτη δήλωση ο κύριος Νίκας, έχει να κάνει με την πίεση που ασκήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το ζήτημα εξελίχθηκε γρήγορα σε πολιτικό. Νομίζω ότι και στο ρεπορτάζ φάνηκε αυτό. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι υπήρξε πίεση από πλευράς Νέας Δημοκρατίας προς ώστε ο κύριος Νίκας να ζητήσει μία συγγνώμη, μισή συγγνώμη τη λέω εγώ, γιατί δεν είναι ουσιαστική συγγνώμη αυτή. Κάτι που φαίνεται και από την ανακοίνωση που βγήκε από την πλευρά, από τη διαρροή καλύτερα, από πλευρά Νέας Δημοκρατίας, η οποία δημοσιεύτηκε, κυκλοφόρησε σήμερα το απόγευμα, η οποία Νέα Δημοκρατία με μισόλογα και καλύπτει αλλά και αδειάζει τον Δήμαρχο Καλαμάτας. Αναφέρεται στη συγγνώμη που ζήτησε σήμερα ο κύριος Νίκας και προσθέτει ότι πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή και όχι τα έθιμα. Εν πάση περιπτώσει, έχω να πω, Αναστασία, θέλω να σου πω ότι η κοινωνία της Καλαμάτας εξακολουθεί να είναι σοκαρισμένη και η κοινωνία της Καλαμάτας εξακολουθεί να είναι περισσότερο θυμωμένη. Να σου πω επίσης. Με ποιους Αναστασία, θυμωμένη, με ποιους Παναγιώτη. Είναι θυμωμένη με τον Δήμο Καλαμάτας, με τον κύριο Νίκα, με τον Δήμαρχο Καλαμάτας. Τόσο κυρίως για τις δηλώσεις που έκανε μετά. Η πρώτη δήλωση του κυρίου Νίκα ήταν πρωτοφανής για την κοινωνία της Καλαμάτας. Δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Και η αστυνομία ήταν απούσα όμως, Παναγιώτη. Ορίστε. Η αστυνομία δεν ήταν απούσα σε όλη αυτή την τραγωδία. Αναστασία, πράγματι η αστυνομία ήταν απούσα, αλλά εδώ πέρα επειδή ανοίγει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, θέλω να σου πω ότι η αστυνομία όντως ήταν απούσα, αλλά η αστυνομία έχει να αντιμετωπίσει ένα δήμαρχο ο οποίος τρεις μέρες πριν το θανατηφόρο περιστατικό διοργάνωσε μια ειδική συνέντευξη τύπου, εμφανίστηκε ως εγγυητής της ασφάλειας των ανθρώπων που θα παρευρεθούν και τους κάλεσε να παρευρεθούν σε συγκεκριμένη εκδήλωση. Όλοι είχαμε την αίσθηση και εμείς οι δημοσιογράφοι, Αναστασία, ότι υπήρχε ένας έλεγχος, ότι υπήρχαν άδειες, ότι το έθιμο διεξάγεται στο πλαίσιο μιας νομιμότητας. Η αλήθεια είναι και αυτό που καλύπτεται τώρα με τον πιο τραγικό τρόπο. Είναι σαφές αυτό. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για μια παράνομη άδεια η οποία δεν είχε καμία σχετική αδειοδότηση. Αληθεύει, Παναγιώτη, αληθεύει ότι βρέθηκαν 70 σαΐτες κατόπιν εορτής ή τραγωδίας πιο σωστά και κατασχέθηκαν, πράγμα που θα μπορούσε να έχει γίνει νωρίτερα?
Βεβαίως, είναι αλήθεια ότι συνέβη αυτό και αποδεικνύει ότι η εκδήλωση ήταν παράνομη, γιατί το υλικό που κατασχέθηκε ήταν το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην εκδήλωση. Αναστασία, αν με επιτρέπεις εδώ, επειδή έχουν ανοίξει πολλά ζητήματα με αυτό το περιστατικό και νομίζω, κατά τη γνώμη μου, πολύ σωστά έχουν ανοίξει ζητήματα, θέλω να σου πω ότι σήμερα αποκαλύπτεται ότι ήδη από το 2011, ξέρετε, ο κύριος Νίκας είναι πολλά χρόνια δήμαρχος Καλαμάτας, ήδη αποκαλύπτεται ένας διάλογος το 2011 του κυρίου Νίκα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο οποίος εμφανίζεται εντός του Δημοτικού Συμβουλίου δημόσια να λέει μπράβο σε ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το έθιμο, που κρατούν καβάντες όπως χαρακτηριστικά λέει μπαρουκιού για τις δύσκολες ώρες. Αυτό είναι καλό, λέει συγκεκριμένα ο Δήμαρχος Καλαμάτας και το αναφέρω αυτό αναστασία. Γιατί νομίζω ότι δείχνει την αντίληψη που υπάρχει, την αντίληψη που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια από την πλευρά του Δήμου Καλαμάτας και του κυρίου Νίκα για το συγκεκριμένο έθιμο και, και η σοβαρότητα φαίνεται, με την οποία, σοβαρότητα εντός εισαγωγικών, με την οποία ο Δήμος Καλαμάτας αντιμετώπισε το συγκεκριμένο έθιμο. Βεβαίως, Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε. Πρέπει δυστυχώς να κλείσουμε. Ωραία, ωστόσο, ωραία, θα συνδεθούμε και αύριο μαζί σου. Γιατί είσαι ενδελεχής. Να είσαι καλά. Πάμε τώρα στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού και στον Θανάση Κύρια για να μας ενημερώσει για την εξέλιξη της υγείας της μικρής Αλεξίας, η οποία νοσηλεύεται για τρίτη ημέρα. Θανάση. Καλησπέρα, Αναστασία. Κρίσιμη αλλά σταθερή εξακολουθεί να είναι η υγεία της μικρής Αλεξίας, η οποία, όπως είπες, νοσηλεύεται για τρίτη ημέρα στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού, διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι θεράποτες ιατροί, σήμερα μάλλον με τους θεράποτες ιατρούς, κρίσιμα είναι και τα επόμενα 24 ώρα. Περιμένουν να δουν πώς θα αντιδράσει το 8χρονο κορίτσι στην ειδική αγωγή που τις έχουν χορηγήσει. Κάθε ώρα που περνά, κάθε λεπτό είναι σημαντικό και βοηθά την εξέλιξη της υγείας της. Δηλαδή σημαίνει ότι είναι θετικό, είναι κάτι αισιόδοξο. Ώρες αγωνίας, πάμε και στους γονείς, οι οποίοι βιώνουν ώρες αγωνίας, δεν έχουν φύγει στιγμή από κοντά της, είναι στο πλευρό της και περιμένουν ένα νεύμα, ένα θετικό νέο από τους γιατρούς που θα σημαίνει τη βελτίωση της υγείας τους. Μαζί τους είναι και οι συγγενείς, οι οποίοι τους συμπαραστέκονται και, όπως μας είπαν, κάνουν έκκληση να βρεθούν όσο το δυνατόν συντομότερα ο δράστης, ο ένοχος που έκανε αυτό, που προκάλεσε αυτό το κακό στην οικογένεια. Τέλος, Αναστασία, τα δύο της αδέρφια παραμένουν στο χωριό, στο σπίτι στο χωριό και περιμένουν όσο το δυνατόν συντομότερα να γυρίσει η αδερφή τους για να τις σφίξουν στην αγκαλιά τους. Όλοι προσευχόμαστε το καλύτερο δυνατό για την Αλεξία. Αλήθεια είναι, οι ευχές μας για να είναι καλύτερα η μικρή Αλεξία. Συνεχίζουμε τώρα. Ένας χρόνος πέρασε από τον θάνατο του Γιώργου Ανδρέα Κουρή. Ένας εκδότης τολμηρός, αποφασιστικός και επίμονος κατάφερε να προκαλέσει τη μεγαλύτερη ανατροπή στον εκδοτικό χώρο, ενώ παράλληλα ήταν καταλύτης κρίσιμων και καθοριστικών πολιτικών εξελίξεων. Έστησε από το μηδέν εφημερίδες, κανάλια και ραδιόφωνα που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην πολιτική ζωή. Έσωσε το Πασόκ από τον εαυτό του, ήταν από τους πρωταγωνιστές που έφεραν το τέλος του καραμαλισμού, ενώ υποστήριξε με θέρμη τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο ευτύχησε να δει πρωθυπουργό. Πριν από ένα χρόνο έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Ανδρέα Κουρής μετά από μια πολυτάραχη διαδρομή που σημάδεψε ανεξίτηλα τη δημόσια ζωή. Τολμηρός, αποφασιστικός και επίμονος, κατάφερε να προκαλέσει τη μεγαλύτερη ανατροπή στον εκδοτικό χώρο, ενώ παράλληλα ήταν ο καταλύτης κρίσιμων και καθοριστικών πολιτικών εξελίξεων. Ασυμβίβαστος όπως ήταν, τόλμησε να αποκαλύψει τη βία και την οθεία στις εκλογές του 1961 που είχε στήσει το καραμανλικό παρακράτος. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον εκδότη της Ελευθερίας, Πάνο Κόκα, παλεύοντας για την πτώση της δεξιάς. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 έβαλε μπροστά το σχέδιο για να σπάσει το πανίσχυρο εκδοτικό κατεστημένο, γιατί πίστευε πως είναι η αιτία για τις μεγάλες συμφορές που βρήκαν το λαό και τη χώρα. Η εφημερίδα Αυριανή έγινε σημείο αναφοράς για τον απλό κόσμο και το απόλυτο εργαλείο για την αποδόμηση των καθεστωτικών μηχανισμών της δεξιάς. Η μετοπική σύγκρουση με τον Γεώργιο Ράλι τον εξόρισε στην Ιταλία για να συνεχίσει από την Ρώμη την καθοδήγηση για την έκδοση της Αυριανής. Οι καθεστωτικοί μηχανισμοί της δεξιάς είχαν φροντίσει να κλείσουν το επίμαχο διάστημα στη φυλακή τον αδελφό του, Μάκη Κουρή, αλλά η Αυριανή εξακολουθούσε να αγκαλιάζεται από τον κόσμο. Μετά την εκλογή του Ανδρέα Παπανδρέου, στήριξε όλες τις προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις, ασκώντας παράλληλα αυστηρό έλεγχο στην εξουσία.
Ο Γιώργος Κουρής ήταν αυτός που επέβαλε στον Ανδρέα Παπανδρέου την αποπομπή του Κωνσταντίνου Καραμανλή από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Τότε ήρθε σε σύγκρουση με όλους τους μηχανισμούς της δεξιάς, αλλά και το εκδοτικό κατεστημένο που υποστήριζε ανοιχτά την παραμονή του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ξεκαθάρισε στον Ανδρέα ότι αν προδώσει τη Δημοκρατική Παράταξη θα τον βρει απέναντι. Τελικά, ο Γιώργος Κουρής κατάφερε να επιβάλει τη δική του άποψη, δίνοντας τη χαριστική βολή στον καραμανλισμό. Στις εκλογές του 85, οι Αυριανοί πρωτοστατεί για μία ακόμη φορά, διαμορφώνοντας το κλίμα για την μεγάλη νίκη του Ανδρέα Παπανδρέου. Στη συνέχεια, ενώ εξακολουθεί να στηρίζει τις δυνάμεις της αλλαγής, φτάνουμε στο Βρώμικο 89. Με μοχλό το σκάνδαλο Κοσκοτά, οι δίθεν δημοκρατικές εφημερίδες αποδομούν τον άρρωστο Ανδρέα Παπανδρέου και ήθελαν να τον οδηγήσουν στο ειδικό δικαστήριο. Βέβαια, λογάριαζαν χωρίς τον Γιώργο Κουρή. Σε πρώτη φάση, επιχείρησαν να τον εξαγοράσουν, προσφέροντάς του το 25% του Μέγκα, χωρίς να βάλει δεκάρα τσακιστή. Βέβαια, ο Γιώργος Κουρής δεν ενδιαφερόταν για να πλουτίσει και γι' αυτό τους έστειλε στο διάολο. Μέσα σε χρόνο ρεκόρ κατάφερε να στήσει το θρηλυκό κανάλι 29. Με τις εκπομπές του αποδομούσε τη βρώμικη επιχείρηση του πολιτικού και εκδοτικού κατεστημένου για τη διάλυση του Πασόκ. Ήταν η εποχή που ο Κώστας Λαλιώτης είχε εισάγει το δόγμα Κουρής ή Χάος, γιατί ο πραγματικός ηγέτης της Δημοκρατικής Παράταξης ήταν ο εκδότης της Αυριανής. Ο Γιώργος Κουρής πέτυχε τον στρατηγικό του στόχο. Απέτρεψε την πολυδιάσπαση του Πασόκ και την καταδίκη του Ανδρέα Παπανδρέου. Το Πασόκ κατάφερε να επανέλθει στην εξουσία, αλλά ο Ανδρέας Παπανδρέου ανήμπορος βρισκόταν όμηρος της Δήμητρας Λιάνης στην Εκάλη. Το σύστημα συμμάχισε μαζί του, στείνοντας δουλειές δισεκατομμυρίων με αναθέσεις δημοσίων έργων, άδειες καζίνο και δημόσιες προμήθειες. Τότε ο Γιώργος Κουρής δεν δίστασε ούτε στιγμή, βγαίνοντας για μία ακόμη φορά στο Αντάρτικο. Ξεμπρόστιασε τη Δήμητρα Λιάνη, αποκαλύπτοντας όλο το σκοτεινό της παρελθόν, ενώ παράλληλα αναζητούσε κάποιο ικανό στέλεχος για να ηγηθεί του Πασόκ. Ο Κώστας Σιμίτης ήταν ο μόνος που δεν είχε μολυνθεί από την αμαρτωλή αυλή της Εκάλης. Βέβαια, στην πορεία αποδείχθηκε ανίκανος να ελέγξει τις διάφορες φατρίες του Πασόκ αλλά και τους δικούς του συνεργάτες, οι οποίοι έστησαν τη μεγαλύτερη ρεμούλα στη μεταπολιτική Ελλάδα. Το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, η αναθέση στα Ολυμπιακά έργα, οι Siemens και ο εναγκαλισμός με τη διαπλοκή εξόργησαν τον Γιώργο Κουρή που ανέλαβε να καθαρίσει την κόπρο του Αυγία. Ξετίναξε στην κυριολεξία τους υπουργούς του Σιμίτη που είχαν εμπλοκεί στα σκάνδαλα. Αποκάλυψε τις σχέσεις διαπλοκής ανάμεσα στον Αθανασούλη της ΑΛΤΕ και τον υφυπουργό δημόσιας τάξης Ευάγγελο Μελέσιο που είχε στήσει τον διαγωνισμό για το σύστημα ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων. Διορατικός όπως πάντα, ο Γιώργος Κουρής προέβλεψε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου θα οδηγήσει τη χώρα σε συμφορές. Γι' αυτό στράφηκε προς τον νεαρό και άσημο τότε Αλέξη Τσίπρα, για τον οποίον έλεγε ότι είναι το μέλλον της χώρας. Με πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα, τσάκισε στην κυριολεξία το παλιό διεφθαρμένο και χρεοκοπημένο πολιτικό σύστημα. Ανέδειξε τις τεράστιες ευθύνες των προηγούμενων κυβερνήσεων που οδήγησαν στη χρεοκοπία της χώρας και ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων. Γιώργος Κουρής έφυγε πριν από ένα χρόνο από τη ζωή, αλλά για μας παραμένει ζωντανός. Τα σύμβολα δεν πεθαίνουν ποτέ. Κυρίες και κύριοι, λίγο πριν κλείσουμε, να σας υπενθυμίσουμε ότι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα μπορείτε να το παρακολουθείτε είτε απευθείας την ώρα που εσείς επιλέγετε και από την επίσημη σελίδα μας στο Facebook, αλλά και από το κανάλι μας στο YouTube. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της ημέρας μέσα από το φακό του Κόντρα. Όλοι εμείς σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευτήκατε και απόψε για την ενημέρωσή σας, η οποία εδώ στο Κόντρα είναι πρωταγωνιστής. Από όλους εμάς εδώ στο Κόντρα, καλό σας βράδυ και καλό ξημέρωμα.